Καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Πύλη γνώσης για όλους εμάς τους πολίτες με θέματα που μας απασχολούν ή θα έπρεπε να μας απασχολούν. Ένα από αυτά είναι και το σημερινό. Έρχεται σε συνέχεια από προηγούμενη εκπομπή μας και αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Την κοινή γεωργική πολιτική, έτσι όπως αποτυπώνεται, μέσα από την ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ήδη λοιπόν ανοίξει αυτό το θέμα με τον κύριο Ιωάννη Κουλατζόγλου, υποψήφιο βουλευτή με το Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στον νομό Κοζάνης. Θα συνδεθούμε αυτής αμέσως. Κύριε Κουλατζόγλου, σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα, κυρία Αγγίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσουμε τη σειρά μου όλους τους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Τιμή μας που είσαστε ακόμα μια φορά εδώ να συνεχίσουμε το θέμα που έχουμε ήδη ανοίξει, κύριε Κουλατζόγλου, για μια κοινή γεωργική πολιτική, όπως λέγεται, που τελικά, κύριε Κουλατζόγλου, είχαμε μείνει στο μήπως έχει σκοπό να αφανίσει τη γεωργία στην Ελλάδα. Δεν θα πω να αφανίσει, γιατί την έχει αφανίσει ήδη, κυρία Γκίκα, γιατί έτσι όπως φαίνεται με τη γεωργία και την εκτινοτροφία πλέον δεν μπορεί να ασχοληθεί και πολλοί κόσμος. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είναι ένας από τους κύριους λόγους πάντως είναι ότι με τις διάφορες νομολογίες που έχουν εμπίπτει αυτά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν δύναται και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί πραγματικά όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας δεν δίνουν καμία προοπτική στο να ασχοληθεί κάποιος με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό το κράτος είναι πραγματικά να βάλει να δημιουργήσει τέτοιες δυσκολίες ώστε να μην έχει πρόσφορο έδαφος ο κάθε Έλληνας πολίτης στο να μπορεί να επενδύσει στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όχι μόνο για τις τιμές, όχι μόνο για τις ποσοστώσεις που δεν τον άφησαν ποτέ να μπορέσει να δημιουργήσει σε αυτό που ήθελε να φτάσει ο Έλληνας γεωργός, αλλά βλέπουμε ότι αυτό ήταν και η συντέλεια στο να καταστρέψουν την οικονομική δυνατότητα της πατρίδας μας, γιατί η γεωργία και η κτηνοτροφία πραγματικά είναι ένας πρωτογενής τομέας που συμβάλλει πραγματικά όχι μόνο στην οικονομία της χώρας μας, αλλά και στη μείωση της ανεργίας. Που πραγματικά είδαμε και που είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, όταν μιλάμε για 80% εισαγωγή σε βόλιο κρέας και 50% σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει γεωργία και κτηνοτροφία πραγματικά στην πατρίδα. Και τι γεωργική και κτηνοτροφική χώρα είμαστε, κύριε Κουλατζόγλου, με τέτοια να εισάγουμε το 80% όπως λέτε. Αυτό είναι έτσι, λόγια. Ναι. Είναι λόγια. Είχαμε αρχίσει και αναλύαμε τα άρθρα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, πίσω από τις λέξεις κρύβονται όλα, είναι στην κοινή θέα, στα μάτια όλων μας, αλλά πρέπει να τα δούμε με μια άλλη ματιά τώρα. Και βλέπαμε για τους στόχους που είχε αυτή η κοινή πολιτική, γεωργική πολιτική, οι οποίοι βέβαια δεν επιτεύχθηκαν, έτσι. Και όχι μόνο, και βλέπουμε ότι τελικά και το διαπιστώνουμε και θα το διαπιστώσουμε από τη ροή της εκπομπής, κυρία Γκίγκα, ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό έχει πραγματικά διαμορφωθεί κυρίως με την ένταξή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτή η έλλειψη μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής, βλέπουμε ότι θέτει τέτοια σημαντικά εμπόδια όσο αφορά την ανάπτυξη του κλάδου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές αδυναμίες όσο αφορά στη γεωργία και την κτηνοτροφία με έναντι των υπολείπων διαφορετικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και αυτό έχει ως συνέπεια αρνητική πραγματικά για τη χώρα μας όσο αφορά στην εθνική οικονομία της χώρας. Και αυτό το βλέπουμε, έτσι. Είναι αποδεδειγμένο σε όλους μας, όσοι βασικά έχουμε ασχοληθεί και γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Κάποιος που δεν γνωρίζει για τον πρωτογενή τομέα, πραγματικά γι' αυτό είναι κάποια λόγια που τα ακούει για πρώτη φορά και πραγματικά θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να δει και την εκπομπή αυτή, αλλά και την προηγούμενη που έχουμε κάνει όσο αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Μα και εμείς ως πολίτες και ως καταναλωτές, κύριε Κουλατζόγλου, ξέρουμε όταν βλέπουμε προϊόντα που είναι λεμόνια Αργεντινής, κινέζικα σκόρδα, ρίζε από την Ινδία, καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν υπάρχουν τα ελληνικά προϊόντα που είναι και τα καλύτερα, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο αυτό. Απλά μόνο και στο σπίτι μας να κάτσουμε, άμα δούμε από αυτά που έχουμε μέσα στο σπιτικό μας, θα δούμε ότι δεν παράγεται τίποτα στην Ελλάδα. Τηλεόραση, Samsung. Αυτοκίνητο, γερμανικό. Τι να πω, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρικές συσκευές,
ό,τι μπορείς να δεις μέσα στο σπίτι σου, ακόμα και η λάμπα που καίει δεν είναι ελληνική. Από εκεί να καταλάβετε πού οδεύει η ανάπτυξη και η οικονομία της πατρίδας μας. Μάλιστα, πολύ σωστά. Τελικά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα είναι να είμαστε γκαρσόνια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και καμιά άλλη δουλειά. Αυτό θέλουν μάλλον να επιτύχουν, αλλά δεν θα τους βγει, κυρία Γκίκα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης ενημερώνεται, πραγματικά παίρνει τη γνώση και είναι θέμα χρόνου να πάρει και θέση. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να ανεχτούμε κανέναν άλλον να μας κάνει να μας διοικεί τη ζωή μας πλην από εμάς. Και πρέπει αυτό ο κάθε Έλληνας πολίτης να το καταλάβει. Αν θέλει να αλλάξει κάτι, πρέπει να κάνει κάτι και αυτός. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει θέση. Αλλιώς δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, κυρία Γκίκα. Πρέπει να σταματήσουμε να ελπίζουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε ταπεινοί και να δεχόμαστε, θα πω, αλόγιστα. Το αλόγιστα είναι ότι δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό χωρίς που γίνεται. Λογική. Σωστά, κυρία Πουλατσόγλου, και γι' αυτό είμαστε, όπως είπαμε εδώ, γι' αυτό ακριβώς το έργο. Να συνεχίσουμε όμως με εκείνη την ανάλυση άρθρο-άρθρο, γιατί χρειάζεται και αυτό για να τα δούμε. Είχαμε πει πραγματικά σε μία ανάλυση όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν στο άρθρο 41 και θα ξεκινήσουμε από εκεί για να έχει μία ροή και συζήτησή μας. Μας λέει ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι είναι δυνατόν να προβληθούν ιδίως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Α. Αποτελεσματικός συντονισμός των προσπαθειών στους τομείς ελπακιμετικής εκπαιδεύσεως, της ερεύνης και της διαδόσεως των γεωργικών γνώσεων, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει κοινή χρηματοδότηση σχεδίων ή οργανισμών. Κοινά μέτρα για την προώθηση της καταναλώσεως ορισμένων προϊόντων. Μάλιστα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει να έχουμε κοινά μέτρα στο να καταναλώνουμε ορισμένα προϊόντα και όχι όλα. Προωθούνται δηλαδή κάποια, λέτε. Μπράβο. Κάποια προωθούνται, ναι. Αλλά γιατί να είναι ορισμένα τα προϊόντα που προωθούνται και να μην είναι όλα αυτά που μπορούμε να παράξουμε και να τα προωθήσουμε ως, άμα θέλετε, ευρωπαϊκή κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο για κατανάλωση δικιά μας. Γιατί άμα έχουμε πλεονάσματα, θα μπούμε και σε εξαγωγές. Που αυτό θα φέρνει έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε και εμείς εταίροι, δηλαδή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Όταν λέει συντονισμός των προσπαθειών στους τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, εννοεί για τους γεωργούς, για τους αγρότες. Βεβαίως. Κανονικά πρέπει να υπάρχουν παραδειγματικά να γίνονται έρευνες και καινοτομίες όσον αφορά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όχι μόνο της γεωργίας αλλά και της κτηνοτροφίας για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα μας. Που αυτό σήμερα στη χώρα μας δεν υφίσταται. Υπάρχουν Ινστιτούτα και έρευνες που κάνουν και καινοτομίες πραγματικά πολύ καλές, αλλά όσο αφορά το γεωργικό τομέα, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ πίσω και αυτό πρέπει να συμβεί. Και γι' αυτό και το αναγράφουμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις όσον αφορά για τις έρευνες και τις καινοτομίες, ότι θα δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές που όποιοι. Αυτοί οι καθοστοντικοί πολιτικοί που διώξανε όλους αυτούς πραγματικά τους επιστήμονες και αυτό το δυναμικό στο εξωτερικό, θα έρθουν όλοι πίσω. Αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι δέσμευση για την Ελληνοσυνέλευση. Δεν γίνεται να φύγουν όλοι οι εφευρέτες μας, όλοι οι ερευνητές μας, όλα αυτά τα αξιόλογα άτομα που πραγματικά κληρονομήσαν από το γένος μας αυτή την ευφυΐα να μην τη μεταλαμπαδεύσουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς γι' αυτό είμαστε γνωστοί, κυρία Γκίκα. Δεν είμαστε γιατί τις σκεφτικές μας πεπιθήσεις γνωστοί. Είμαστε γιατί μεταλαμπαδέψαμε τη γνώση σε όλο τον κόσμο. Και αυτό σωστά τα κάνουμε και σήμερα. Σωστά. Και βλέπουμε και πώς κυνηγούνται κάποιοι πρωτοπόροι και εφευρέτες για κάποια πράγματα που δεν συμφέρουν τώρα να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι και κάποιος που κάνει μία ευρεσιτεχνία, θα πω, για να πάρει πιστοποίηση ώστε να κατοχυρώσει την πατέντα του, εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και βλέπουμε εδώ, έχουμε πραγματικά παράδειγμα, όπως και στην Καστοριά, έναν απόστρατο αστυνομικό, συνταξιούχο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, που έφτιαξε τα σκουπίδια ένα αεροπλάνο που το συναρμολογείς και το παίρνεις και σε βαλίτσα, αν θέλεις. Τρομερό. Ναι. Ναι, και πήρε επιστοποίηση από την Ιταλία γιατί εδώ δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με το κράτος. Που το κράτος είμαστε εμείς, έτσι. Αλλά τελικά είμαστε εμείς το κράτος. Είμαστε εμείς. Ή το κράτος το ελέγχουν αλλογενείς. Γιατί μπορούμε να μπούμε και στο YouTube και να δούμε τη δήλωση, πραγματικά κοινική δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου μέσα στη Βουλή που είπαμε ήταν θέμα ελληνικού DNA. Απορώ ποιος έπρεπε να είναι από εμάς εδώ. Του Γιώργου Παπανδρέου, λέτε. Μπράβο. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε από εκεί και πέρα ποιοι διοικούν την πατρίδα μας. Ήρθε η ώρα να διοικήσεις εσύ, Έλληνα πολίτη.
Και τελικά είναι αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε, ότι έχουμε αφήσει αυτή τη διοίκηση σε ξένα χέρια και ειδού τα αποτελέσματα, κύριε Πουλατσόγλου. Να περάσουμε στο άρθρο 42 όμως. Μπράβο. Μας μιλάει για το άρθρο 42, ότι λέει και λέει: «Οι διατάξεις του κεφαλαίου του σχετικού με τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 39. Στο άρθρο 43, δηλαδή, θα αναφερθούμε πάνω σε αυτό. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα διαβάσουμε στο άρθρο 43 και θα το αντιληφθείτε κι εσείς το γιατί. Συνεχίζει. Το Συμβούλιο, ναι, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων. Από τότε, να σας πληροφορήσω, από τότε που ήρθαν οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις, πραγματικά είναι αυτά που μας δημιούργησαν αυτό το εξωτερικό δημόσιο χρέος. Και θα πω ένα παράδειγμα λίγο αυτό για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Με επιτρέπετε λίγο να δω τις σημειώσεις μου, έτσι. Βεβαίως και πρέπει. Το 81, το εξωτερικό δημόσιο χρέος, κυρία Κίκα, ήταν 2 δις. Μάλιστα, το 2021, το 2021, δηλαδή μετά από 40 χρόνια, μας λένε ότι είναι 450 δις, εκεί το αποτυπώνω. Άμα αυτά τα 40 χρόνια τα διαιρέσουμε, πόσες μέρες είναι, 14.600 μέρες. Που σημαίνει ότι στην κοινή αγορά μας κλέβανε καθημερινά 30 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα κλέψε κανένας άλλος, δεν μπορείς να κλέψεις τέτοια νούμερα. Άρα το εξωτερικό χρέος το έχουμε, γιατί κάποιοι μας δανείζανε για να μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε, γιατί δεν παράγαμε τίποτα. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα παίρναμε 450 δις, πραγματικά θα μας είχε μείνει και κάτι. Θα μας είχε μείνει κάτι από τη γεωργία, θα μας είχε μείνει κάτι από τις υποδομές. Θα τα βλέπαμε. Θα τα βλέπαμε, θα ήταν εμφανή. Θα είχαμε τους δρόμους μας, θα είχαμε τα λιμάνια μας, θα είχαμε τα αεροδρόμια μας, θα είχαμε την πατρίδα μας. Αλλά τελικά δεν έχουμε τίποτα. Αλλά χρωστάμε για 450 δις. Όχι, πραγματικά είναι οξύμορο. Είναι άρρωστο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Και αυτό συμβαίνει από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟΚ. Μάλιστα, και ήταν από την αρχή αυτό το σχέδιο, κύριε Πουλατσόγλου. Πραγματικά, επειδή δεν ξέρουμε πραγματικά τι χρωστάμε, εμείς αυτό θα κάνουμε. Εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης θέλουμε να κάνουμε ένα τεράστιο ταμείο επιβατός επιστητού. Θέλουμε τα τελευταία 100 χρόνια το λιγότερο, για να μην πάμε πιο πίσω. Εγώ θα έλεγα τα τελευταία 100 χρόνια, αναχρόνω το τι έξοδα είχε η πατρίδα μου και για ποιο λόγο δανειστήκαμε. Γιατί ήρθε ο Αρτέμις Όρος και μας αποκάλυψε, γιατί δεν μας εμφάνισε κάτι που δεν υπήρχε. Μας αποκάλυψε δηλαδή, μας εμφάνισε την αλήθεια. Και μας είπε ότι έχουμε μία συνθήκη που έχουμε υπογράψει και εμείς από τους 45 και έχουμε καταπιστευματικούς λογαριασμούς εκεί και έχουμε πάνω από 115 τρισεκατομμύρια που τώρα έχουν περάσει το 1 κουατρίλιον, ναι, από το 45 μέχρι και σήμερα. Τελικά αυτά τα λεφτά είναι δικά μας, τελικά από αυτά τα λεφτά δεν παίρνουμε και παίρνουμε παρά μόνο όποτε θέλουν αυτοί οι κρατικοί μηχανισμοί για ιδίων όφελος, για να εξυπηρετήσουν αλότρια ξένα συμφέροντα, αλλά για εμάς δεν παίρνουμε από εκεί. Αλλά τελικά χρωστάμε και 450 δις. Άρα τελικά δεν είχαμε χρήματα. Δεν είχαμε χρήματα και περιμένουμε όλους αυτούς τους επενδυτές ακόμα και σήμερα για να μας αναπτύξουν, κύριε Πουλατσόγλου. Έτσι ακριβώς. Εγκλήματα. Αυτό συμβαίνει. Αν θέλετε να προχωρήσουμε για να καταλάβουμε, γιατί ναι, μέχρι το 44 αναφέρετε στο θέμα μας, στην κοινή γεωργική πολιτική. Ναι. Και μιλάει για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διορθωτικών ή φυσικών συνθήκων. Οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις. Ναι. Και μετά μας μιλάει στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. Αυτά εδώ πραγματικά, τα τρία που διαβάσαμε τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρά και στη ροή της κουβέντας μας, γιατί θα πρέπει να πάμε στο άρθρο 43, θα καταλάβει ο Έλληνας πολίτης γιατί αυτά δεν έπρεπε καν να υπάρχουν. Μάλιστα. Θα το κάνουμε όμως. Γιατί μας απαγόρευσαν λόγω ποσοστώσεων να παράγουμε αυτό που δύναται και μπορούμε. Μάλιστα. Κύριε Πουλατσόγλου, μια ανοτελεία και πάλι. Ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, πολύ και είμαστε και πάλι κοντά σας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση.
ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα, ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του ελάνιου κόσμου 600, Αρτέμις Ωρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ωρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτεία πύλη πολιτών, ο κύριος Πουλατσόγλου είναι κοντά μας. Κύριε Πουλατσόγλου, είχαμε μείνει ότι στο άρθρο 43 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να προχωρήσουμε στη κουβέντα μας. Βασικά όλα είναι σημαντικά τα άρθρα, κυρία Γκίγα. Απλώς το 41, 42, 43 μιλάνε πραγματικά το τι έχει συμβεί και πώς το κάνανε. Ναι, ειδικά ναι. Το 44 είναι κορυφή. Δηλαδή από εκεί θα καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Ξεκινάμε λοιπόν και μας λέει στο άρθρο 43. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου 40, παράγραφος 1, και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά προβλέπονται στον πάροντα τίτλο. Άρα, ό,τι εμείς πολιτικοί είχαμε ως έθνος, ναι, ώστε να δρομολογήσουμε μια γεωργική πολιτική, αυτό θα αντικατασταθεί από την κοινή γεωργική πολιτική που εφαρμόζεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε ότι η πρόταση έρχεται από την Κομισιόν. Σωστά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι. Έχει, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια όργανα. Μπράβο. Σωστά. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά δεν είναι λίγα. Όχι, αλλά το τονίζουμε αυτό, κύριε Πουλατσόγλου, και αν θέλετε διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η Επιτροπή, ουσιαστικά 11 άνθρωποι προτείνουν και από εκεί και πέρα ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόταση. Σωστά, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά προσέξτε όμως. Έχουμε την Επιτροπή, έχουμε το Κοινοβούλιο, έχουμε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχουμε... της Ευρώπης, βέβαια. Μπράβο, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουμε και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάλιστα. Τελικά, όλοι αυτοί δεν είδαν τίποτα από αυτή την κοινή γεωργική πολιτική που πραγματικά ήρθε για να αφανίσει την Νότια Ευρώπη. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτές που πληγήθηκαν, που πραγματικά υποφέρουν όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, είναι η Νότια Ευρώπη. Η οποία και παράγει. Έχει το κλίμα, ναι. Έχει τις συνθήκες, έχει το έδαφος. Ακριβώς, ναι. Και βλέπουμε ότι ήρθε η Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη σε δύο ταχύτητες. Αυτό μας λέει. Και αυτό φαίνεται, έτσι. Και θα δείξουμε γιατί φαίνεται. Πάμε λοιπόν. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των γεωργικών θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και αληθικής πολιτικής. Εδώ μας λέει πώς συμβαίνει να έρχεται η πρόταση, έτσι. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, δίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών. Προσέξτε, των τιμών, των εισφορών. Μάλιστα. Εισφορών. Συγγνώμη, έχουμε και τελωνείο. Δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε Ευρωπαϊκή υποτίθεται ηθαγένεια. Αν είναι δυνατόν, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε και ηθαγένεια. Δηλαδή, ορίζει και DNA τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έχουμε και ηθαγένεια, αλλά έχουμε και εισφορές. Αλλά δεν έχουμε τελωνιακή ένωση. Δεν υπάρχει, υποτίθεται. Άμα έχουμε οπότε εισφορές, τι εταίροι είμαστε, είμαστε στην ίδια κοινοπραξία. Ναι, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών. Μάλιστα. Αφού πριν τη γεωργία και την αλληλεία που διαβάζουμε στον τίτλο 3, πριν από αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν ποσοτικές, ποσοτικοί νόμοι όσον αφορά στη διέλευση των αγαθών μεταξύ των κρατών. Εδώ πέρα όμως, πραγματικά, μας λέει ότι... πού ήμασταν λίγο να το βρω?
ότι υπάρχουν καθορισμός των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών. Των περιορισμών, μπράβο. Καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλλιευτικών δυνατοτήτων. Αν είναι δυνατό. Άρα μιλάμε τώρα και για ποσοστώσεις. Θα πάμε και στις ποσοστώσεις, πραγματικά. Εδώ από αυτά που μας λέτε, ας πούμε, με μία φράση δύο, μας λέει ότι καθορίζουν τις τιμές, βάζουν εισφορές. Μας λένε ακριβώς ότι το κάνουν όλο το έργο, μόνοι τους. Και το επιβάλλουν. Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμή τι άλλο, δεν έχει σύνορα, έτσι. Σωστά. Δεν έχει σύνορα, άρα δεν έχει και τελωνείο. Άρα δεν μπορεί ο κάθε πολίτης από το ένα, από την Ελλάδα στη Γερμανία, να πάει χωρίς να υπάρχει διαβατήρια και τέτοια. Σωστά. Υπάρχει η ηθαγένεια. Σωστά. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν εισφορές, ποσοτικοί περιορισμοί. Βλέπουμε όταν εισάγουμε αυτοκίνητα από εκεί, άρα μιλάμε για εισαγωγή. Πώς γίνεται να έχουμε εισαγωγή, αφού είμαστε το ίδιο, είμαστε μία ένωση. Δεν μπορούμε να λέμε εισαγωγή όταν εισάγεται κάτι από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κράτος άλλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μιλάμε για εισαγωγή. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ εισάγω ένα αυτοκίνητο που πήρα, παράδειγμα, είναι από την Κοζάνη, και εισάγω ένα αυτοκίνητο που πήρα από τη Βέρεια. Μάλιστα, είναι πραγματικά μας βάζετε σε να προβληματιστούμε, κύριε Πουλατσόλη. Είναι δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οπότε μας συμφέρει, λοιπόν. Θέλετε να συνεχίσουμε? Βεβαίως. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 40 μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη-μέλη που αντιτίθεται στο μέτρο αυτό και που διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ναι, ισοδύναμες εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιωτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό των δυνατοτήτων προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να εφαρμόσει την εθνική οργάνωση όσον αφορά την αγορά του, πρέπει να έχει συμπληρώσει, να δώσουμε εμείς εγγυήσεις στην Ευρώπη ότι μπορούμε να καταστήσουμε αυτό το βιωτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων αυτών παραγωγών. Αντιλαμβάνεστε αυτό. Να δώσουμε εγγυήσεις γιατί, άμα θα μπορούμε να θρέψουμε τους Έλληνες πολίτες, δεν είμαστε δηλαδή υποχρεωμένοι να το κάνουμε ως κράτος. Αλλά τώρα μπήκαμε στην κοινή αγορά και δεν πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις. Πρέπει να εισάγουμε το 80% του βοήου κρέατος και το 70% των γαλακτοκομικών προϊόντων και αυτό τους καλύπτει. Γιατί μας βάλαν ποσοστώσεις, μας βάλανε ΝΕΠ, νομισματικά εξωτικά ποσά, που κανένας δεν μίλησε για αυτά, κανένας πολιτικός. Και γιατί αυτά είναι τα πιο σημαντικά και κανένας δεν τα είδε, αλλά μείναμε στις ωραίες λέξεις, η κοινή οργάνωση της γεωργικής πολιτικής. Ένα λεπτάκι. Οπότε εδώ μας λέτε, κύριε Πουλατσόγλου, για να το καταλάβουμε όλοι, για να μπορεί ένα κράτος να κάνει τη δική του πολιτική, σωστά, ναι, καταλαβαίνω, να κάνει τη δική του, να έχει τη δική του εθνική οργάνωση στα γεωργικά του προϊόντα, θα πρέπει να καταβάλει εγγυήσεις ότι θα καλύψει τη χώρα του, έτσι, πολίτες αυτό του. Μας λέει. Ναι, για τη συγκεκριμένη παραγωγή λέει ότι πρέπει να κάνει ισοδύναμες εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιωτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγών. Αυτό μάλιστα το λέει ξεκάθαρα, δεν το λέει. Μάλιστα. Δεν το εννοεί με κάποιο πλάγιο τρόπο. Το λέει ξεκάθαρα. Είναι ότι αν θες να κάνεις τα δικά σου, πρέπει να μας δώσεις εγγυήσεις ότι η απασχόληση και το βιωτικό επίπεδο, αυτό που ενδιαφέρονται για να παράξουν, πρέπει να είναι στα σταθμά και τα μέτρα που ορίζουμε εμείς. Αλλά τελικά εμείς πήγαμε με αυτό που λένε αυτοί, αλλά αυτό δεν έχει εγγυηθεί από κανέναν. Και βλέπουμε τώρα τους παραγωγούς να ολισθαίνουμε. Φτάσαμε από 30.000 και γελαδοτρόφους να έχουμε 14.000 και όλο αυτό ολισθαίνει. Άρα δεν ασχολείται κανένας με την κτηνοτροφία. Που η κτηνοτροφία, άμα μειωθεί, μειώνεται και η γεωργία, γιατί μειώνονται οι ζωοτροφές. Άρα αυτό είναι συνέχεια του κτηνοτροφικού τομέα. Άρα βλέπουμε πόσο συνδεδεμένα και άρτια είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Άρα πέφτει και το εθνικό μας ΑΕΠ. Άρα οδηγούμαστε πού, με μαθηματική ακρίβεια, στην ανεργία. Στην ανεργία και πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα. Και στην πείνα. Γιατί όταν μιλάμε για Ασία και Αφρική, μιλάμε για πείνα. Μιλάμε, δεν υπάρχει γεωργία και κτηνοτροφία. Άμα δεν υπάρχει παραγωγή. Κοιτάξτε, να δείτε. Μας μιλάνε για οικονομία και μας προφέρουν συνέχεια δύο λέξεις. Η μία είναι η προσφορά και η άλλη είναι η ζήτηση. Αλλά ξέχασαν να βάλουν την παραγωγή εκεί μέσα. Που χωρίς παραγωγή. Χωρίς παραγωγή δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι. Άρα, τι ασχολείσαι με τη ζήτηση όταν δεν έχεις κάτι να προσφέρεις? Για να προσφέρεις κάτι άλλο,
να προσφέρεις πρέπει να έχεις. Για να έχεις πρέπει να παράξεις. Αν δεν παράξεις πρέπει να εισάγεις. Άρα δεν τους πειράζουν οι εισαγωγές που κάνουμε εμείς για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αλλά εμείς άμα θέλουμε να επενδύσουμε με έναν σχεδιασμό εθνικό, ώστε να δούμε και τις δυνατότητές μας, το τι μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις στους Ευρωπαίους, που αυτοί δεν εγγυούνται για μας. Δεν ξέρω αν το λέω κατανοητά, για να τον μπορεί είσαστε να είστε πολύ κατανοητός. Ουσιαστικά, εμένα μου φαίνεται τιμωρητικό αυτό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και μιλάει μετά, αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης όρους, αναλόγως με εκείνους που υπάρχουν σε μια εθνική αγορά. Μάλιστα. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες πριν να υπάρξει ακόμα κοινή οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, είναι δυνατόν να εισάγονται από το εσωτερικό της Ένωσης. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής? Κάντε μια μετάφραση. Παράγουμε ένα προϊόν και δεν έχουμε εργοστάσια να το μεταποιήσουμε, θα το παίρνουν μόνο το εσωτερικό της Ένωσης. Εμείς δηλαδή να μην κάνουμε βάση της κοινής αγροτικής πολιτικής, γιατί αυτό είναι η αγροτική πολιτική, να δημιουργήσει αυτά τα εχέγγυα ώστε να δημιουργηθούν βιοτεχνίες, μεταποίησης, στο να μεταποιήσουμε το προϊόν που παράγουμε. Αλλιώς θα είμαστε χαμάλιδες. Κύριε Πουλατσόγλου, πραγματικά θα ήθελα ξανά λίγο να δούμε αυτό που μόλις μας είπατε. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κοινή αγορά για τα μεταποιημένα προϊόντα, για κάποια μεταποιημένα προϊόντα, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν... Όχι για κάποια, όχι, ναι, για κάποια, για πείτε για μας όλα. Λίγο. Εδώ είναι συγκεκριμένο. Α. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, ναι, πριν να υπάρξει ακόμα κοινή οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, ναι, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, είναι δυνατόν να εισάγονται από το εσωτερικό της Ένωσης. Άρα, θα παράγουμε εμείς το βαμβάκι ως προϊόν, ναι, δεν θα κάνουμε μεταποιητικά εργοστάσια, να κάνουμε μήματα, να κάνουμε υφάσματα, να δουλέψει η οικονομία μας. Θα το στείλουμε δηλαδή στη Γερμανία ή στην Ιταλία και θα μας πουλάνε αυτοί το παλτό. Και εμείς θα χάνουμε την υπεραξία της μεταποίησης. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο η υπεραξία της μεταποίησης. Είναι ότι η μεταποίηση, παράδειγμα, θα μιλήσω εγώ για το γάλα. Γιατί το γάλα πρέπει να το αγγίξουμε πραγματικά. Γιατί το γάλα πραγματικά είμαστε οι μόνοι που πραγματικά καταναλώνουμε κατά κεφαλήν 22 κιλά ετησίως οι Έλληνες. Δηλαδή αν είμαστε τίποτα. 10 εκατομμύρια όπως λένε αυτοί, θα δώσω παράδειγμα. Αν είμαστε 10 εκατομμύρια σημαίνει ότι καταναλώνουμε 22 εκατομμύρια τόνους τυρί. Που σημαίνει ότι 7 ευρώ το κιλό σημαίνει 1.540 εκατομμύρια. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το 1 δις, αυτό είναι το έμεσο που παίρνουμε. Mm-hmm. Το άμεσο είναι ότι γίνονται τυροκομεία, ότι απασχολείται προσωπικό, ότι χρειάζονται φορτηγά. Όλη η αλυσίδα. Φορτηγά, ότι χρειάζονται. Ναι. Άρα τι γίνεται, μειώνεται και η ανεργία. Και τι γίνεται μετά, εμείς αποφεύγουμε να κάνουμε εισαγωγές. Να κάνουμε εισαγωγές σε παλτά που δεν τα χρειαζόμαστε γιατί έχουμε το βαμβάκι. Το ξέρετε ότι το 50% από τα τυριά που τρώμε τα εισάγουμε. Δεν τα παράγουμε καν. Αν είναι δυνατόν. Ποιος, άρα εμείς... χάνουμε 750 εκατομμύρια. Αλλά τελικά δεν κάνουμε μεταποιήσεις, αλλά κοιτάμε να κάνουμε εισαγωγές. Να μην κοιτάμε... Αυτή είναι η ανάπτυξη που πρέπει να συμβεί, κυρία Αγγίκα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, να μιλάμε στατιστικές και νούμερα που πραγματικά αυτά δεν μπορεί να τα ελέγξει ο άνθρωπος, γενικά ο πολίτης. Και δεν τα βλέπουμε και πουθενά, κύριε Πουλατσόγλου, γιατί αυτά τα βλέπει κανείς στη τσέπη του. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Μα και αυτές οι εταιρείες, πραγματικά οι βιομηχανίες γάλακτος, πραγματικά καταφεύγουν σε εισαγωγές γάλακτος για να μπορούν να σταθούν. Ξέρετε τι θα συμβεί άμα κλείσουν αυτές οι παραγωγές, αυτές οι βιομηχανίες γάλακτος? Καταρχήν θα κλείσουν, θα πρέπει σε ένα μήνα θα εξαλειφθεί η κτηνοτροφία. Θα εξαλειφθεί και η γεωργία, γιατί δεν θα μπορούμε να παράξουμε σιτηρά, δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως ξέρετε, να μπορούν να δημιουργηθούν ζωοτροφές. Μετά θα κλείσουν και οι μήλοι, γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν τα πίτουρα και τις φύτρες που χρησιμοποιούμε για τις ζωοτροφές. Αν κλείσουν οι μήλοι, θα κλείσουν και οι φούρνοι. Και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Κύριε Πουλατσόγλου, ξέρετε τι μου θυμήσατε? Όλα μου θυμήσατε
Μου θυμήσατε ένα άρθρο που είχε βγει έτσι με μια ωραία επιγραφή ότι η Ευρώπη, πώς το έλεγε, η γεωργία και η κτηνοτροφία τελειώνει στην Ελλάδα, απόφαση από την Ευρώπη, κάπως έτσι. Και αναφερόταν σε αποφάσεις που είχαν πάρθει από το 2014. Για το πώς θα είναι τα πράγματα. Από το 2013. Ναι, για το πώς θα είναι. Θα πω που έχουν ορίσει ότι όλη την παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή, είτε έχει να κάνει σχέση με ελιές, είτε με σιτηρά, είτε με κριθάρια, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση, θα είναι τρεις εταιρείες. Που αυτές οι τρεις εταιρείες θα τα διοχετεύουν σε μία που θα τα εξάγει. Τρομερό. Όχι. Τρομερό. Και σε εμάς τι θα μείνει. Θα εξάγει τις πρώτες ύλες μας. Προσέξτε, προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Θα εξάγουμε δηλαδή τις πρώτες ύλες μας εμείς και θα τις παίρνουμε μεταποιημένες. Ωραία. Και πώς θα τις αγοράζουμε. Γιατί άμα φύγουμε από την πρώτη ύλη που την παίρνουν τζάπα, γι' αυτό σας είπα εγώ με λαϊκά ότι θα είμαστε χαμάλιδες και θα γίνουμε γκαρσόνια. Γιατί δεν θα έχει καμιά άλλη δουλειά να δουλέψουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα σταματήσει όλη η αγορά. Ήδη έχουμε 2.000 ελαιοτριβία και κανένας δεν πάει από τα ελαιοτριβία να μαζέψει όλα αυτά τα φύλλα, να τα κάνουν ζωοτροφή, να μην εισάγουμε ζωοτροφές. Ξέρετε πόσες ζωοτροφές εισάγουμε, κυρία Γκίγκα. Κύριε Πουλατσόπουλου, επειδή ο χρόνος μας τελείωσε και σήμερα, να πούμε μόνο ότι θα μείνω στα λόγια σας που είχατε αναφερθεί, ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ποτέ εθνικό σχέδιο για την γεωργική πολιτική στην Ελλάδα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ήδη έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε να μπούμε σε πιο ουσιώδη θέματα, να δούμε τελικά πώς τα κατάφεραν και μας έφεραν σε αυτή τη θέση, να μην παράγουμε τίποτα. Όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Γκίγκα, ο χρόνος είναι αμήλικτος όχι μόνο για την εκπομπή, αλλά για την επιβίωση του Έλληνα πολίτη. Σωστά. Που σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να πάρει την πληροφορία και τη γνώση για να μπορεί να πάρει θέση. Και πραγματικά αυτή την πληροφορία τη δίνει μόνο η Ελλήνος Συνέλευση με αποδείξεις και στοιχεία τέτοια που να είναι εμφανής όλη αυτή η προδοσία που έχει εκτελεστεί από όλο αυτό το πολιτικό καθεστώς. Και όχι μόνο από την διαχρονικά, από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει την πατρίδα μας. Γι' αυτό γεννήθηκε ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, που πραγματικά γεννήθηκε από αυτούς τους τοπικούς οργανισμούς, που είναι η βάση, που είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν ανέχονται άλλο να τους διοικούν επίλυδες. Πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι, οι ίδιοι, δηλαδή οι δημότες, να ασχοληθούν με τη δημόσια διοίκηση. Γιατί όλοι οι άλλοι πραγματικά απέτυχαν. Και εκεί πραγματικά που μπορούν να σταθούν και να έχουν σοβαρά θέμελα και βάσεις, είναι μόνο η Ελλήνων Συνέλευση που πραγματικά καθημερινά αποδεικνύει όχι μόνο τον πλούτο και την ισχύ και τη δύναμη, αλλά και το σχέδιο, το πώς μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό το αδιέξοδο που έχουν δημιουργήσει και είναι η εθνική ευθυργή όλοι αυτοί οι πολιτικοί που πέρασαν από την πατρίδα μας. Αυτό είχα να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δύναμη φως σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δύναμη φως, κύριε Πουλατσόγλου. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με αυτό το πολύ φλέγον θέμα. Μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δείτε τις εκπομπές μας, ερευνήστε. Εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να δούμε τα πραγματικά στοιχεία και τα δεδομένα για να μπορούμε πραγματικά να αποφασίσουμε για την ίδια μας τη ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας νύχτα.